πούμε. Πάμε στις προσλήψεις. Λοιπόν, τοποθετηθήκατε πριν λίγες μέρες λέγοντας ότι βρήκατε ένα τεράστιο αριθμό επιπλέον εργαζομένων συμβασιούχων, γύρω στις 9.000, που όπως είπατε, μόλις τελειώσουν οι συμβάσεις θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή, πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε, έχετε εικόνα? Έχουμε γύρω στις 650.000, αλλά αυτό που έχει σημασία για όλους τους πολίτες που μας ακούν και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους που προφανώς ενδιαφέρονται να εργαστούν και κάποιοι από αυτούς μπορεί να θέλουν να εργαστούν στον δημόσιο τομέα. Το πρόβλημα προέκυψε γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση για τρεις μήνες, ενώ έχουμε όλη την υποχρέωση κάθε μήνα να ανακοινώνουμε τον αριθμό των εργαζομένων στο δημόσιο και τον αριθμό των εκτάκτων, ξαφνικά τους τρεις προεκλογικούς μήνες, τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο, σταμάτησε αυτή η δημοσίευση. Mm-hmm. Ζήτησε από τις υπηρεσίες να προχωρήσουν. Όλοι. Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο σταμάτησε η δημοσίευση. Κατά την περίοδο αυτή, διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι αντί να έχουμε 48.000 εκτάκτους, όπως είναι συμφωνημένο με τους θεσμούς, είχαμε φτάσει στον αριθμό 57.000. Άρα είχαμε φύγει πάνω κατά 9.000 ανθρώπους. Αυτό προφανώς δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Αλλά το πιο σοβαρό που θέλω να πω στους πολίτες. Πότε λήγουν οι συμβάσεις αυτών των ανθρώπων? Είναι κατά περίπτωση. Άλλοι λήγουν σε δύο μήνες, σε τέσσερις, σε έξι. Έχω δεσμευτεί ότι θα τηρηθεί πλήρως η νομιμότητα. Οι άνθρωποι θα ολοκληρώσουν την εργασία τους. Οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει με το δημόσιο θα τηρηθούν. Όταν τελειώσει η εργασία τους και η σύμβασή τους, θα πάνε. Η αντιπολίτευση λέει ότι θα τους απολύσετε, βέβαια. Μα δεν είναι απόλυση αυτό. Όταν εσείς συμφωνείτε ότι θα εργαστείτε για 6 μήνες. Θα εργαστείτε για 16 μήνες. Ναι, για 6 μήνες. Άνεργοι θα μείνουν πάντως σε κάθε. Όχι, περίπτωση. Δεν το θέτετε σωστά. Το σωστό είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι που θέλουν να εργαστούν πρέπει να έχουν ίδιο δικαίωμα με εσάς, με μένα, με τον οποιονδήποτε πολίτη να εργαστούν. Άρα δεν μπορούν να είναι αντικείμενα πελατειακών σχέσεων, παραμονές των εκλογών, όπως, για να είμαι δίκαιος, δεν συνέβη και μόνο τώρα. Συμβαίνει επί δεκαετίες. Έγιναν με κομματικά κριτήρια τώρα αυτές τις προσλήψεις? Δεν είναι θέμα. Είναι πότε έγιναν, κύριε Οικονόμου. Ξαφνικά έγιναν, έτσι όπως το λέτε. Αλλά γίνεται, μπήκαν κριτήρια. Δεν γίνεται να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν η δέσμευσή μας, την οποία θα νομοθετήσουμε, είναι εκτός από τον σχεδιασμό των προσλήψεων του τακτικού προσωπικού στο σύνολο της τετραετίας. Ήδη αυτή τη στιγμή γίνεται καταγραφή αναγκών. Θα πάμε στο 1:5. Ένα λεπτό. Σε τι σχέση θα πάτε? Ένα λεπτό. Ήδη αυτή τη στιγμή γίνεται καταγραφή των αναγκών από το σύνολο του δημόσιου τομέα και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός και όλο το κυβερνητικό επιτελείο, προσμετρώντας τις δημοσιονομικές δυνατότητες, θα πάρουν οριστικές αποφάσεις για ένα σχεδιασμό για ολόκληρη την τετραετία. Ένα λεπτό, κύριε Οικονόμου. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί για αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Ο ίδιος πολύ κατάφερε, ο Λέι, να πάμε στο 1:1 και εσείς θέλετε να επαναφέρετε το 1:5. Καλά. Αυτό λοιπόν που ισχύει έχει αυτό? Περιμένετε. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουν οι νέοι άνθρωποι είναι ότι εμείς θα κάνουμε προγραμματισμό και δεσμεύομαι γι' αυτό. Και των προσλήψεων των εκτάκτων, οι οποίοι, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, των συμβασιούχων, δεν είναι και τόσο έκτακτοι. Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται, για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην πυρόσβεση, εργάζονται ως πυροσβέστες. Πρώτον, οφείλουμε αυτούς να τους παίρνουμε εγκαίρως και όχι στα τέλη Ιουλίου, όπως επίσης δυστυχώς γίνεται για πολύ μεγάλο καιρό. Θέλουμε να γίνεται πολύ νωρίτερα. Και δεύτερον, να γνωρίσουν όλοι εκ των προτέρων αυτό το σχεδιασμό, για να κάνουν και εκείνοι τα πλάνα της ζωής τους για το πού μπορούν να εργαστούν και τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Άρα με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα νιώσουν εμπιστοσύνη για το κράτος και θα καταλάβουν ότι δεν είμαστε εδώ. Τώρα πρέπει να το ξέρουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Άρα θα μείνουμε πάνω κάτω σε 650.000 που έχουμε. Θα δούμε ποιες είναι οι ανάγκες. Και ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Με τι σχέση όμως θα μας πείτε, κύριε Οικονόμου, αυτό το ξέρετε? Όχι, κύριε Οικονόμου, δεν μπορεί κανείς να το ξέρει, γιατί εάν πετύχει, και εγώ πιστεύω ότι θα πετύχει, ο αναπτυξιακός ρυθμός που έχει βάλει στόχο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι άλλες οι δυνατότητες και είναι άλλες οι δυνατότητες από το αν αποτύχουμε. Άρα, μάλιστα, θα ξέρουμε τις ανάγκες. Θα δούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες και με βάση αυτό βασικό ο Πρωθυπουργός θα πάρει. Δεν θα μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν βλέπω ότι υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για κάτι τέτοιο και είναι περιττό βέβαια να επαναλάβω ότι δεν τίθεται και κανένα θέμα απόλυση εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, γιατί ακούω ακόμα αυτή την πιπίλα. Επίσης, να είναι γνωστό σε όλους ότι ήδη υλοποιείται η διαδικασία πρόσληψης στην ειδική αγωγή. Ναι. Όπως είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, στο υγειονομικό προσωπικό με 2.500 γιατρούς. Θα γίνει. Ένα λεπτό όμως. Με 2.500 γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό. Και επίσης προωθείται με ταχύτατο ρυθμό η διαδικασία για τους 1.500
αστυνομικούς τους, ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι όταν θα περιπολούν στους δρόμους. Δηλαδή, θα υλοποιηθεί. Πιστεύω ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης το έχει οργανώσει να τελειώσει αυτή η διαδικασία το πολύ στο τέλος του χρόνου. Ανάλογα γιατί μια διαδικασία με τις ανάγκες, την κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Άλλες προσλήψεις στο επόμενο διάστημα. Στον επόμενο χρόνο προφανώς θα υπάρχουν προσλήψεις. Επιμένω ότι μπαίνουμε σε σχεδιασμό και θα γίνονται ανακοινώσεις γνωστές στην κοινωνία για να μην ευνηδιάζεται κανείς και να υπάρχει ένα πλάνο και να μπει ένα τέλος σε λογικές και πελατειακές καταστάσεις οι οποίες ταλαιπώρησαν τη χώρα.